δυσάρεστη σχέση μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου αλλά και τον κοινό βηματισμό για την εξεύρεση μιας κοινής βιώσιμης λύσης για το Κυπριακό με βάση το διεθνές δίκαιο, υπογράμμισαν σε δηλώσεις τους οι Υπουργοί Εξωτερικών Ελλάδας και Κύπρου Γιώργος Γεραπετρίτης και Κωνσταντίνος Κόμπος μετά τις διευρυμένες συνομιλίες που είχαν στη Λευκοσία στο πλαίσιο της επίσημης επίσκεψης του Γιώργου Γεραπετρίτη. Μένει να διαπιστώσουμε αν και η Τουρκία επιθυμεί ειλικρινά να χαράξουμε ένα μονοπάτι επαναπροσέγγισης, χωρίς τούτο να σημαίνει ότι η Ελλάδα θα κάνει πίσω στις κόκκινες γραμμές της και στις εθνικές της προτεραιότητες. Μίζωνα προτεραιότητα συνιστά η δίκαιη επίλυση του Κυπριακού. Προς πάσα κατεύθυνση τονίζουμε ότι δεν πρόκειται ποτέ να αποδεχθούμε διχοτομικές λύσεις ή άλλες παρεμφερείς προσεγγίσεις. Όπως γνωρίζετε, ιδιαίτερα σημαντική σε αυτό το πλαίσιο κρίνουμε την ενίσχυση της συμβολής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αναφορικά με την Τουρκία, ο Υπουργός Εξωτερικών υπογράμμισε ότι η Ελλάδα είναι έτοιμη να αξιοποιήσει το τρέχον θετικό κλίμα που έχει δημιουργηθεί και να διαμορφώσει τις συνθήκες για διάλογο βασισμένο στο δίκαιο της θάλασσας με στόχο τη διευθέτηση της διαφοράς μας περί οριοθέτησης υφαλοκρηπίδας και της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης.